Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ταξικός, αντιλαϊκός, μέρος της πολιτικής που φορτώνει την καπιταλιστική κρίση στην εργατική τάξη, τους βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και τη γεωστρατηγική τους αναβάθμιση. Αυτό σημαδεύει και την εξωτερική πολιτική στην οποία θα αναφερθούμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου προσπαθούν να περάσουν στο λαό το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέμβει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στο πλευρό της Κύπρου και της Ελλάδας. Θα επιβάλλει κυρώσεις και θα εμποδίσει τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Πρόκειται για συνειδητό βιασμό της αλήθειας. Αυτό αποδείχτηκε και στην προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία επαναλήφθηκε η αναφορά στις ψευδεπίγραφες κυρώσεις για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και μετατέθηκε η συζήτηση για το Μάρτι με το φεδρό ισχυρισμό ότι θα γίνει συνεννόηση με την κυβέρνηση Biden. Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που καλλιέργησαν προσδοκίες έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που υμνείται? Η κατοχή στην Κύπρο διαιωνίζεται. Μετά τις αποκαλούμενες κυρώσεις σε 2-3 πρόσωπα της τουρκικής κρατικής εταιρείας ενέργειας το 2019, συνεχίστηκαν οι τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άνοιξε η περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, ενώ το Roots Race έκανε έρευνες στο Καστελόριζο, πλησίον των χωρικών υδάτων για 82 ημέρες. Ποιον κοροϊδεύεται? Οι κυβερνητικές θέσεις περί κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, αλλά και το εμπάργο πώλησης όπλων της Γερμανίας αναπαράγουν τα ίδια προβλήματα. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο, διατηρεί μαζί της υψηλού επίπεδου οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις, παζαρεύει τη νέα τελωνιακή ένωση και το προσφυγικό. Με τη δική σας στήριξη, κύριοι της κυβέρνησης, οι συμμαχοί σας προσπαθούν να κερδίσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, να την αποσπάσουν από την επιρροή της Ρωσίας, και αυτό είναι πεδίο μεγάλων συναλλαγών που θα εκδηλωθούν και στη διαδικασία των λεγόμενων διερευνητικών επαφών. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία πουλάνε στη γειτονική χώρα στρατιωτικό εξοπλισμό δισεκατομμυρίων ευρώ, κάνουν επενδύσεις. Οι τράπεζες τους έχουν ρίξει μεγάλα δάνεια στην τουρκική αγορά και είναι εκτεθειμένες. Οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια έχουν πουλήσει στην Τουρκία όπλα αξίας 4 και πάνω δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, και ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ επαναλαμβάνει διαρκώς πως η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος. Η Τουρκία είναι ισχυρός εισαγωγέας αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου και ο σχεδιασμός των δύο κρατών στοχεύει στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι προχωρούν οι υπεριαλιστικές συμμαχίες και η ίδια η πραγματικότητα έχει ξετινάξει τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης, του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ, που τις παρουσιάζουν ως εγγυητές της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ανακυκλώνεται ένας φαύλος κύκλος. Οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή, αμφισβητώντας τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Μέσα σε αυτή την πορεία προετοιμάζεται η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και η διχοτόμηση της Κύπρου προς όφελος των ενεργειακών κολοσσών. Όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται για τη μετατροπή της Ελλάδας σε πολεμικό ορμητήριο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επεκτείνει την ισχύ της συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του φωνικού μηχανισμού στη Σούδα.
Ο λαός στενάζει και όλες οι κυβερνήσεις δίνουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς και τις γενικότερες ανάγκες του ΝΑΤΟ. Η καπιταλιστική κρίση και η πανδημία οξύνουν τις αντιθέσεις. Ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός γεννάει νέους πολέμους και η κυβέρνηση στηρίζει το επικίνδυνο σχέδιο ΝΑΤΟ 2030 που προωθεί την περικύκλωση της Ρωσίας και την ένταση της αντιπαράθεσης με την Κίνα που προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι προκλητικές οι συμφωνίες με το Ισραήλ που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Ρωτάμε την κυβέρνηση. Τι δουλειά έχουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Μάλι της Αφρικής και πύραυλοι πάτριος στη Σαουδική Αραβία? Γιατί κρύβεται ότι η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής και αυτή που ετοιμάζεται με τη Σαουδική Αραβία μπορούν να μπλέξουν την Ελλάδα ακόμα και σε πόλεμο στον Περσικό κόλπο κατά του Ιράν? Βάζετε το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες, σε μεγάλους κινδύνους. Υπηρετείτε ένα σύστημα που έχει σαπίσει και γίνεται συνεχώς πιο επιθετικό. Η πολιτική σας σε όλους τους τομείς στρέφεται κατά του λαού μας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον καλεί να μην δείξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, να δυναμώσει την πάλη του για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, να περάσει ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι στα δικά τους χέρια, να κλείσουν οι βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να οικοδομηθούν αμοιβαία εποφελείς σχέσεις με κριτήριο τα συμφέροντα των λαών της περιοχής.